Στις πρώτες θέσεις φιγουράρει η Λάρισα στα κρυμμένα τετραγωνικά, όπως προκύπτει από τα αποκαλυπτικά στοιχεία των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Αυτό το διάστημα είμαστε από τους πρώτους στην Ελλάδα, είχαμε περίπου 400.000 τετραγωνικά. Εμείς έχουμε δουλέψει κυρίως στις αιτήσεις που είχαν έρθει το πρώτο διάστημα, Μάρτιο-Απρίλιο, και τώρα θα πάμε στις επόμενες. Εννοείται ο αριθμός που προκύπτει τις τελευταίες μέρες, που λένε και αυξάνεται, γιατί λίγοι προθεσμοί είμαστε και τις τελευταίες στιγμές λίγους Έλληνες. Είναι εκεί η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων που επισκέπτονται τους λογιστές τους. Άρα όλο ένα και αυξάνεται. Πιστεύουμε ότι τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου θα αυξηθεί. Την ίδια ώρα, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Λαρισαίων καλεί όσους δεν προχώρησαν σε διόρθωση να το πράξουν, καθώς θα ακολουθήσουν κυρώσεις. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό στο 31 Αυγούστου, γιατί ο νόμος είναι σκληρός και υπάρχουν και πρόστιμα και η αναδρομικότητα. Ενώ αν τηρηθεί, δεν υπάρχει αναδρομικότητα του νόμου. Είναι δηλαδή από 1η-1η-20 και μετά. Εμείς στους Δήμους Λαρισαίων δεν είναι μόνο να κάνουν οι πολίτες, αλλά απαιτεί αρκετή δουλειά και από εμάς. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος Λαρισαίων θα πρέπει να πάρει τα στοιχεία αυτά και να τα στείλει στη ΔΔΕ για να μην υπάρχει και να πάρει τα έσοδα, αλλά και να μην υπάρχει και μεγάλη απόκληση από την ημερομηνία που έκανε έτσι ο πολίτης μέχρι τους λογαριασμούς να μην έρθουν μαζεμένα δηλαδή. Ήδη ο Δήμος Λαρισαίων δούλεψε αυτήν την κατεύθυνση. Οι πρώτες αιτήσεις έχουν φύγει ήδη στο ΔΔΕ και οι πολίτες θα δουν στους λογαριασμούς τους την αύξηση των τετραγωνικών στους επόμενους λογαριασμούς που θα εκτυπώσει και ο κάθε πάροχος.